Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς. 22η αγωνιστική των δεύτερων όμιλων της Development 2. Κάνταν Γουόρλοκ συνοδηγούν τα παντζεράκια. Κάνταν Γουόρλοκ είναι 13 με 14 ρεκόρ, οπότε αδελφιά τους κίτρινους. Απολλά τα παντζεράκια στην τέταρτη με 13-9. Οπότε αδελφιά για τα 6 μόλις παντζεράκια. Στη γωνία, ωραία κίνηση, καλή κυκλοφορία σου για 2. Άστοχο όμως από τον ζωγράφο. Ξέρω σήμερα για την ομάδα του κουτσου Παναγιώτη Χριστόπουλου. Τα αποτελέσματα από ό,τι βλέπω στα δεξιά μου, εφτάδα. Στους Καλντάν. Στην διακίνηση, ωραίο σπιν, δύσκολο fade away. Λοιπόν, ο ζωγράφος. Η τελευταία αγωνιστική του Ιζέντρου ήταν από τους All Blacks με 38-48. Από την άλλη, τα παντζεράκια ανοίξαν στα draft του 54-40. Αδιάφορα νομίζω και οι δύο ομάδες, οι μεν, οι γηπεδούχοι ήταν χαμηλά στη βαθμολογία και λογικά θα παίξουν για να το χαρούν και από τα ματσάκια. Μας είπε και ο Στέφανος Τιχαγιάς. Το Σάμερ βέβαια είναι μια άλλη υπόθεση, μου πέταξε και τη βόμβα του. Θα φέρνουν τουλάχιστον, μου είπε δύο νομίζω, παίχτες από Elite. Τριμποδάκι από τη γωνία, πρώτη πόντι στο μάτς. Ξεκινάει καλά ο Μιτσάς, ο Θανάσης. Πανουργιάκης off από τους βλέπω. Έχουμε τον ένα από τους δύο πάγκαλους από την άλλη, αλλά το Πανουργιάκης. Είναι πολύς κόσμος, δεν θα αναφέρω έναν δύο τώρα, νομίζω η εξάδα τα λέει από μόνο της όλα. Βράσει ακόμα ένα από τους Γκάλνταν, 5-0. Από τους πρώτο δίνεται η στιγμή. Διακίνους Καλιακούδας, ας πάει στην μπάλα ξανά στην κορυφή. Καλό drive, foul χαμηλά πάνω στον Παπαδόπουλο. Και αυτό τις αποστολές για τους Γκάλνταν. Καρλάθης, Μαμουτζής, Κιούσης και Χαγιάς, Μίτσας, Λιάπης και Ποταμίτης. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Πάρα, τον Πάγκαλο, τον Λευτέρη, τον Ζωγράφο, τον Πανδιάς, τον Παπαδόπουλο και τον Καλιακούδα. Για τους Γκάλνταν και Χαγιάς, λίγο ψηλή η πάσα, κατοχή ξανά για τους κίτρινους. Και αυλοκίνητος ο Στέφανος. Βάμε κάτι μάτι στο Σπάρτακο που έτρεχε πάνω κάτω για 40 λεπτά. Με πεντάβδο νομίζω τότε τους Γκάλνταν. Φαίνεται στους προμποράφτες, αν δεν κάνω κάτι λάθος, νομίζω με αυτούς είχαν παίξει. Πολύ καλή αναβάνωση του Πανουργιάκη. Χρόνος τελειώνει, 7 δεύτερα. Πάγκαλος θα δοκιμάσει το χέρι του. Άστοχο, ριμπάουντ και Χαγιάς. 5-0. Ωραία πάσα. Άστοχο το τελείωμα και Χαγιάς το ριμπάουντ. Την μπάλα έξω, Μίτσας ξανά για 3. Άστοχο αυτή τη φορά, 1-2. 5-0. Παραμένει ακόμα ένα κλέψιμο. 3 έχω μετρήσει στα πρώτα 6. Τα πρώτα μάλλον 3 λεπτά, 3 και 20 με την ακρίβεια. Δεύτερο φάουλ για τους γηπεδούχους. Κατοχή τα παντζεράκια. Τρίποντο, λοιπόν μακρινό από τον Μίτσα. Τα παντζεράκια δεν πήρε τώρα στην τέρτη, δεν ήταν τα πράγματα πάνε. Αν μάλλον μην είναι όπως είναι, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην φάση των 32 με τον τέταρτο, τον πέμπτο, νομίζω τον πέμπτο. 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, ναι, με τον πέμπτο.
του τετάρτου ομίλου. Για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται εκεί. Παραφορά από την baseline. Ωραία φάσα. Λάθος όμως. Στην παραφορά δεν είχε μπει. Δεν το σπάρκε ο Ποταμίκης. Χαρουδιάκης. Στη γωνία. Από εκεί ξανά στην κορυφή. Πολύ πλησία με τον Καλντάν. Ζωράφος πέρασε, έκανε το split. Για μένα βγαίνει, ο χρόνος τελειώνει. Το 5-0 παραμένει. Όμως πέρα τι γίνεται. Στον τέταρτο έχουμε δύο ομάδες στην πέμπτη και στην έκτη θέση με δύο ρεκόρ. Lakers και Scrooge μοιράζονται αυτές τις δύο θέσεις με 13-6 ρεκόρ. Υπενθυμίζω κυρίως για τα παντζεράκια ότι όποιος περάσει από την φάση των 32 προσβάζεται στην development 1 ομάδα, μάλλον κατηγορία στην οποία έχουν εμπειρία οι κίτρινοι από την Λεκή Παναγιώτης. Το 5-0 παραμένει από ότι για 5 λεπτά περίπου οι προαναφερθέντες. Η ιστή άμυνα των Γκάρνταμς έχει δυσκολέψει εκθετικά. Λίγη άμυνα εδώ από τον Στέφανο και θα χαθεί και το φάουλ. Παναφορά από την baseline. Καλή άμυνα από την Χαγιά. Παναφορά από το πλάι. Καλιακούδας. Στην πλατεία από τον Παπαδόπουλο. Από το λίγο που τον βλέπω δεν θυμάμαι αν τον έχω ξαναπετύχει. Φαίνεται πάρα πολύ καλός. Νομίζω οι άνθρωποι που έχουν παίξει μπάσκετ φαίνονται από τα πρώτα. Όπα, τι ήταν αυτό ρε Στέφανε. Νομίζω πολύ χρόνο για να καταλάβει κάποιο τέτοιο και ένα παίχτη. Εγώ το βλέπω έτσι. Αυτό, α πούμε, έχει πολύ καλό handling, έχει καλό σουτάκι. Διαβάζει μέχρι στιγμής καλά το γήπεδο. Βέβαια δεν έχει δώσει το σκορ ούτε αυτό ούτε οι υπόλοιποι 4 κίτρινοι. Δέσει για εκείνους μπάγκαλος. Από φθενά η πάσα. Ακόμα ένα κλέψιμο για τους Γκάλνταν. Κατεβάζω και Χαγιάς. Time out by ο coach. Σε πάσα η μπάλα εκτός. Τέσσερα και δώδεκα στο ρολόι. Η περίοδος της σειρασίας συνεχίζεται για τα παντζεράκια. Παπαδόπουλος πέρασε αυτή την μπάλα έξω από φανουριά και από εκεί χαμηλά στον Παγκαλό. Καλή κυκλοφορία ξανά από τους κίτρινους για δύο το σουτ, ούτε τώρα. Κατεβάζει και Χαγιάς. Κούσης. Μετά το σουτ. Φανουριάκης. Στη γωνία διαδίδωση του ζωγράφου. Ούτε τώρα, Πάγκαλος στο επιθετικό. Φανουριάκης αποφελείται. Αλλά ο Στέφανος βάζει τα χέρια του και κάνει το deflection. Λέμε να από την Χαγιά ξανά. Παπαδόπουλος 10 δεύτερα, Φανουριάκης επιστρέφει μπαλά ξανά σε εκείνον. Για δύο μέσα, πρώτη πόντι για τους κίτρινους και για τον Φανουριάκη. Τους πάει το ρόδι. Μετά από 7 λεπτά παιχνιδιού παρακαλώ. 5-2. Κιούσης. Από τη γωνία, αστοχό. Μα μου ζωγήσει τώρα στο παρκέ. 2-50.
Παπαδόπουλος, ωραία πάσα για το σουτ, ούτε τώρα από τον Πανουργιάκη. Το πρώτο γύρο να πούμε ότι τα Πανουργιάκη θα νικήσουν 43-31. Μικρή σημασία θα μου πείτε και αυτό. Και θα να φάω και δύο πολύ για τον Μίτσα. Γενικότερα νομίζω η πορεία τους είναι ανωδική σε σχέση ειδικά με την αρχή της χρονιάς. Βρήκαν και τη χημεία που χρειάζεται και τουλάχιστον 2-3 επιθετικούς πρωταγωνιστές. Σημαντικά και τα δύο. Μέσα από την πέρα από τον Μίτσα. Ο κότς Χριστόπουλος σύνεργα στο μάτς, 2-29 στο ρολόι. Τα 2, 5 πόντι από τον Μίση, από την πλευρά των γηπεδούχων. Χαμηλό το σκορ, πολύ σφιχτή άμυνα τον Γκάλνταν. Μίτσας, το 2 στόλο. Ποιος θα προσθέσει ακόμα 2 στόλο. Έβδομος του πόντος. Στο διαδύο μέσα και αυτό. Ναι, 4 μειώνουν στους 5. Η κίτρινη 102 στο ρολόι. Τα φάουλ 3-1. Αλέξτερ και Χαγιά για τρεις αστοτικό πίεση. Ας το πρώτο το rebound, ακόμα ένα. Και έχουμε. Όμως έχει τελειώσει. Πανουργιάκης, μόνος του για τρεις. Η μπάλα κολλάει, ωραίο. Βλέπεις τον μπάγκο να την ανεβάσει. Ο Ζωράφα, ο Κώστας προσπάθησε. Τώρα τα κατάφερε. Οπα. Για πάμε, ωραία. Είχαμε ένα blooper την προηγούμενη εβδομάδα με ένα άλλο ρεφ στο Μπασκετάκι Αρένα. Κοντά ήμασταν. Εδώ τώρα θέλω τα παιδιά, μπράβο τους. Όλα καλά, τελευταίο λεπτό. Λέω ένα κλέψιμο από τους Κύπρους, ξανά Φανουλίκης. Έκλεψε, πάμε πάνω στον Παπαδόπουλο. Για τρεις. Κλάτς. 9-7. Η διαφορά πέφτει στους 2. Τώρα το τρυπουδάκι του Μάτς. Όχι, έχει βγάλει. Και ένα από την άλλη ο Μιτσής. Ο Μίτσας, τι πράγμα είναι αυτό. Τον έχω βαφτεί 500 φορές τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη. Μπαλάξω σε εκείνον. 8 δεύτερα. Ο Μιτσής. Γιας, πέρασε. Σηκώθηκε, αλλά δεν κέρδισε κάτι, φάουλ. Και δύο βολές για τον Στέφανο. Ήρθε η πρώτη. 17. Στην δεύτερη. Πάμε να σκορ rebound. 3 δεύτερα, 2
ένα για δύο το σουτ. 17 σκορ πρώτης περίοδου. Συνέχεια στο μάτς, 17 το σκορ. Ελαφρώς καλύτερη στο πρώτο μισό και ελαφρώς νομίζω ξεκάθαρα καλύτερη η Γκάλνταν, κυρίως αμυντικά και επιθετικά. Ασίστεν αρκετά στο επιθετικό βράδυ του Μίτσα, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει 7 από τους 10 πόντους. Παλά σε εκείνον. 3 στο σουτ. Μέσα και αυτό. Όπως ξεκινάει το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι ξεκινάει και το δεύτερο. Δεύτερο το πρωτοτύπο 13-7. Καλιακούδας. Κλείνεται. Πάει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Τα δεύτερα. Καλιακούδας για 3. Λοιπόν, με το μακρινό από τους Γκαλντάν κατεβάζει ο ποταμίτης Μίτσας. Χάμινα ζώνη φίλων και η κεντρινή. Αυτή λοιπόν προσπάθεια αυτή και η δεύτερη. Από τον Μάτζικ. Δεν έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στο πρώτο 12 λεπτό του κίτρινου. Μίτσας πέρασε την μπάλα 6 να πίσω του. Για το σουτ άστοχο και αυτό. Πάσα Παπαδόπουλο στον εκφυλιασμό. Πάει μέχρι μέσα για να δώσει σε κάθε φάση. Πόντι πόντι και έξω από τον Παλκαράκη. Εδώ έχουμε 3 πόντους από τον Μίτσα, 2 από τον Καρνάθη από τη μία και τώρα ένα τυποδέχει από τον Παπαδόπουλο. Συγγονέει η μπάλα Μίτσας για 3 με μεγάλη καμπύλη, κοντό αυτή τη φορά. Ωραία πάσα, Παπαδόπουλος. Ο Γαλιακούδας έφτασε τον Παλωδιακή για 3. Σίδερο. Θα το χειμπερνάει ξανά στις κοκκινομαύρους. Μίτσας. Τον Κιούσι. Έχουμε φάουλ, θα το χειμπερνάει ξανά στα παντζαρακιά. Ωραία πάσα χαμηλά, Ζωγράφος και αυτός προς τα έξω. Καλή την οφέρα την μπάλα ξανά από τα μπαζαράκια. Νομίζω μέχρι στιγμής παίζουν πολύ ορθολογικά. Το θέμα είναι ότι η μπάλα όπως τώρα δεν μπαίνει στο καλάθι. Οι Γκάλνταν έχουν βρει πιο πολλές λύσεις τώρα. Ούτε αυτό θα μπει. Από τον ψηλό. Σκόφτει το κοινό τον Γκάλνταν και σκόφτει για ψηλά, δεν τα φτιάχνει αυτή η κάμερα δυστυχώς. Ωραία, κλέψιμο πρόβλημα για τον Λιάπη. Φάουλ από τον Φανουριάκη. Το δεύτερο, τον Κίτριν. Δεύτερο
Γιαγιάς. Ζώνη 2-3. Όλος τελειώνει, Λιάπης για 3, όχι. Δεύτερη φάουλ, φάουλ πρώτο και τον Γκάλνταν. Μέσα και ο Πάλλας. 17-9, μέχρι στιγμής σχετικά πιο αποτελεσματική και επιθετικά και σίγουρα αμυντικά η Γκάλνταν. Καλή κυκλοφορία την μπάλα ξανά για 3 το σουτ, άστοχο ριμπάουντ και Χαγιάς. Χαγιάς μέχρι μέσα ο Στέφανος, πήγε με τα όλα, αλλά δίνει και αντί σε κάτι. Time out, 4.32 στο ρολόι, 17-9. Είναι καθ' το μάτς, 4.29 το τρίτο σουτ. Μακρινό λοιπόν ο Πάλλας. Και 9.14. Μάλλον όχι, δεν είναι αυτό ο χρόνος, μια χαρά. 10.2. Παλουδιάκης κλείστηκε, πιέστηκε ψηλά από την Μιχαλιά, αλλά πέρασε μπαλά στον Πάγκαλο. Καλή άμυνα προς Στέφανο, κλέβει σε δεύτερο χρόνο και φεύγει στον εμβολιασμό. Λιάπης και Χαγιάς. Καρλάφτης περνάει, στέκεται, σηκώνεται, αλλά αστοχή. Ένα rebound. Πολλά και από τις δύο πλευρές. Λιάπης, κιούσης από τη γωνία. Κλάτς, 19-9. Δεν δικαί αυτός τον λογαριασμό. Παπαδόπουλος, νομίζω πρέπει αυτός να λάβει περισσότερο εκλογικές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον σήμερα κατά τον Πάγκαλο. Τρίτη 21. Λιάπης. Τεχνογράφης σταματάει τρίπλα και βρίσκει έξω και Χαγιά στημένο για 3. Άρχισε ο Στέφανος, λοιπόν ο Πάγκαλος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παλά. Ο Μαμουτζής στο rebound. Και Χαγιά κατεβάζει. Κιούσης. Ωραία πάσα, φάουλ. Έξυπνο από τον ζωγράφο. Μέσα και ο Καλιακούδας. Έξω. Καλουριακής. 19-11 το σκορ. Χαγιάς, άνθρωπος ξανά ο Στεφανός. Ένα νομίζω του Μίσα, οι δύο ομάδες δεν έχουν συνδεθεί από μακριά. Ένα κυβουλέγης και Παλιακούδα στην αρχή. Το βάλει και τώρα, όχι. Λοιπόν, αμυντικό, μεγάλη πάσα και Χαγιάς θα πάει μέχρι μέσα και θα το βάλει. Μάχη εκεί, Μαουτζής συγκρατεί. Λιάπης. Λάθη ακόμα ένα. Το πάρτι συνεχίζεται για τους Γκάλνταν. 24-11. Παπαδόπουλος. Πάγκαλος γυρνάει, αλλά στο key rebound αμυντικό. 1,5 λεπτό. Λιάπης. Λάφτης, ωραία πάσα στον Κιούση. Άρχος εκείνος. Εγώ η διαφορά στον δύο ομάδων είναι η άμυνα. Ωραία πάσα στον Παπαδόπουλου. Τώρα έχω την μπάλα πίσω του, καλή προσποίηση, καλή και η πάσα. Άστοχο όμως τελείωμα. Το σουτ, μόνο στην αντρική ζωγράφος, ούτε αυτό. Και το επιθετικό rebound συνεχόμενο. Τελευταίο λεπτό.
Χαλιακούδας, Παπαδόπουλος, Πάλλας, Λισασέ και χρωθήκε με βήματα. Το σκορ Ευρυδάκη του Λίτσα, δύο πόντια από καλά του Λάχου και Χουσίου και του Σιγάλη δεν αποτέλει. Έχουμε δύο πόντια από Λάχου και δύο του Παγκαλού. Ευρυδάκη κοντό Λάχου στυλέγχη, μπάλα στον Λίτσα. Φαμουτζής, μεγάλη πάσα Λιάπης στον ξεχασμένο Μίτσα για τρεις ξανά εκείνος κοντό ριμπάουν ο Πάλλας 28 δεύτερα λογικά μια μεγάλη επίθεση θέλει να κάνει εδώ η κίτρινη. Αυτό νομίζω χρειάζεται. Το Παπαδόπουλος τώρα και αυτό νομίζω που θέλουν τα παντζεράκια μόνο που δεν μετράει. Παναφορά που το βλέπουμε τον Καλιακούδα. Πανουργιάκης, Παπαδόπουλος προσπίθηκε, πέρασε, στάθηκε και ενδυμένο φάουλ και δύο βολές. Και το 8,4 αστρολόι μετά για την επίθεση των Γκάλνταν. Άλλο ένα φάουλ έχει σίγουρα να δώσει τα παντεράκια, έξι την πρώτη βολή. Από την άλλη, τελευταίο ήταν αυτό για τους μαυροκόκκινους. Ο Πάλλας Καλιακούδας, Παπαδόπουλος στον Φανουριάκη για δύο το σουτ. Δυνατό. Δεν έχει 9, δεύτερα και τους Γκάλνταν 7, 5 και Χαγιάς κλείστηκε, κλέβουνε κίτρινοι. Ένα βιάστηκε νομίζω εδώ. Ο Φανουριάκης 24-12 σκορ ημιχρόνου. Δεύτερο με το Ζωφριά 24-12, 17 το πρώτο δεκάλεπτο, 14-5 με το σκορ δεύτερου. Αυτό το πρώτο σουτ από τον Γάτο. Τώρα μην τη λέγεται, Γάτο είναι το nickname. Πάλλας Καλλιδιάκης έσπασε την μπάλα έξω. Τρεις Καλιακούδας, rebound, ο Κιχαγιάς. Πέρασε, βάλα πίσω από την πλάτη. Δύσκολη κίνηση, βήματα από την παραμυθή. Το 24-12 παραμένει. Βρίσκονται και οι δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό. Σηκώνεται για δύο, αλλά στοχή. Χαγιάς. Θα πάει μέχρι από τον Στέφανο. Μπάλα χαμηλά στον Λιάπη. Λάθος του πάσα, χλέβουν την κίτρινη. Παδόπουλος. Πάω πάνω στην περιστά του Καλιακούδα. Δύο βολές για εκείνον.
Ανδρέας. Τώρα τεχνική ποινή, μια βολή για τον ζωγράφο. Time out. Το και 10 στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out. 24-13. Και τα παντεράκια. Παπαδόπουλος. Έξω η μπαλά. Διεξοπείτε. Πολύ ωραία πάση στον μπαλά. Στο το τελείωμα. Λοιπόν, μακρινό και αμυντικό του Μαμουτζή. Μίτσας πέρασε. Δύσκολη προσπάθειά του. Νομίζω πήγε λίγο πιο μπροστά από ό,τι ήθελε. Γράφος Καλυγιάκης για 2. Και τώρα χαμηλό το θέαμα. Το πρώτο πρώτο δίλεπτο. Καλιάς παίζει με πλάτη. Κερδίζει χώρο. Προσφύγεται 2 βολές για τον Στέφανο. Ξανά Παπαδόπουλος θα πάρει ένα σκρίν από τον Πάλα, θα περάσει από τα δεξιά. Το κίνδυνη πάσα, το δεύτερα, Πάλας γύρισε αλλά αστέχισε. Μίτσας. Κίναξε από τον Στέφανο, για 3 στο σουτ, κακό. Μένει στα 2, αν δεν έχω χάσει τα ψέφανα, δεν μπορώ. Ναι, δύο τρυποντάκια έχει. Πάμε από τον Μίτσα. Από εκείνον, μέσα ξανά, ο Παγκαλός. Χαγιάς πέρασε, ανταχρώθηκε. Μάλλον θα έχουμε φόρ χαμηλά από τον Παπαδόπουλο. Λάθος πάσα. Μάλλον λάθος για τον Λιάπη. Τέχει 45-3-3 τα φάουλ. Οι δύο μήνες νομίζω κυριαρχούν. Οι δύο μαζί δυσκολεύονται αρκετά.
δουλειά της, όπως τελειώνει για διέταση του Ποταμίτσι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Με φάουλ, τεταρτό. Και με τον ψηλό σιγά των βολών και δικαιώνονται. Και αυτή είναι μια καλή πράξη για να σπάσει η Ζήλη. Να ψηλείς 5-2 το μέρος σκορ υπέρ των κίτρινων. Άμυνα ποδοσφαιρική εδώ από τον Παλά. Για να δω. Ναι. Για δείτε το άστοχο, λοιπόν, ο προαναβερθέντας. Ραμίτης. Μίτσας πέρασε, αλλά στο έξω το δεξί drive, λοιπόν. Ωραία, Μάρκο Παπαδόπουλου, Πάλας προσπίτε, γυρνάει, αλλά στο χείρι πάνω ο Παπαδόπουλος. 2 λεπτά. Πάλας μόνος του για 3. Άστοχος rebound από τον Ποταμίτη, φάουλ του Παλά. Και 47 για τις πέρασε, ωραίο spin και αλλιώς αποφελίστε, καλά και φάουλ. Time out, 1:37:30, 17 το σκορ. Συνέχεια στο μάτς. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Στέφανος. Μέσα και η βολή. Ένα και τρίποντο. Στις 5 πλέον. Ο Κεχαγιάς 1:29. Δίδω σούτα άστοχο. Από τον ζωγράφο. Τρώει Χαλιάς. Πιέζει ψηλά ο Παπαδόπουλος. Δεν κερδίζει κάτι. Ο Παλουγιάκης θα κλέψει. 2-2-1. Παλουγιάκης. Κερδισμένο φάουλ και βολές. Πέρασε. Στην Μίσα.
αριστερό drive, αστοχό. Παπαδόπουλος, ωραία πάσα. Πανουργιάκης προσπίτερ, κλείνεται από δύο, σταματάει την τρίπλα και βρίσκει τον Καλιακούδα για δύο το σούτ μέσα και αυτό το Παπαδόπουλος. 31 21 ναι, για δύο το σούτ. Και από το Παπαδόπουλου η διαφορά στους 10. Μαμουτζή Μίτσα, σαν ο Καλιακούδα από βολές για τον Μίτσα. Πάγκαλος από κοντά με ταμπλό. Διαφορά στους 10. Νομίζω εκεί θα τελειώσει και το ματ. Το 3 δεκάλεπτο. 3-3-23. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά. 3-3-23. 9-11 το πλευστό μοιρασμένο. Από το δεκάλεπτο τριπλετάκι άσχημα του Πάλα. Πέρασε, σαμάχη την τρίπλα, σάχαρα δεν πλεγεί, θα σκοθεί για δύο, άστρο το σούτ και χαγιά στην εκδημονή. Τριβοδάκι, έξω από το φαλοδιάκι. Όχι τίποτα, αν πατήσετε. Πέρασε προς τα έξω. Πέρασε συν 2 τον Στέφανο.
Πάγκαλος. Σηκώνει η μπάλα, Πάλας. Μεταράκι από τον ζωγράφο άστοχο, επιθετικό ριμπάουντ ο Πάγκαλος. Το φαουλ είναι χαμηλά. Δύο βολές. Όσο περνάει αέρα νομίζω οι Γάλλοι θα φτάνουν όλο και πιο κοντά σε μια νίκη απέναντι σε ένα φαινομενικό φαβορί. Σήμερα, αν έχουμε κάποιος έβλεπε τις βαθμολογίες στην αρχή του μάτου, έλεγε ότι θα έχουμε λογικά μια εύκολη βραδιά των Παντζερακίων. Δεν είδαμε εν τέλει αυτό. Αυτή η δεύτερη βολή. Λιάπης. Αλιάς. Πάρει την μπάλα ξανά. Και έτσι ψηλά. Και κερδίζει πάρα από τον Πάλα. Αστοχή, μάχη στο χείρι, πάνω το ίδιος. Δύσκολη προσπάθεια, ας πούμε και αυτή. Αλλιάς, πιέζει να συγκρατεί. Μπάλα στον Λιάπη. Δυσκυρνάει, σηκώνεται. Δύο βολές και για γίνον. Μάου 28, μάλλον 38, 25. Επιστρέφουμε το time out. Σε πρώτα τον Λιάπη. Σίγουρα θα δούμε τα λεφτά, για φορές και φύγει για τα καλά. Θέλω και να μας υποφελάσουν μια μεγάλη έκθεση κυτρινή. Παπακούδας για δύο, κοντό. Ειδικό λοιπόν του Παπαδόπουλου. Πάγκαλος γύρισε, φάουλ και δύο βολές και το ελευθέρι. Δύο το σούτ, αυτό από τον Γαρνάφη, το πάνω Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, Καλιακούδας, Παλαιγκάκης. Παλαιγκάκης, Καλιακούδα, 13 το σούτ, κοντό, ριμπάουντ, τον Λιάπης. Γύρισε, στάθηκε, δύσκολη προσπάθεια, λοιπόν, επιθετικό ακόμα ένα παιδιά. Έχουμε φάουλ. Μάλλον όχι.
26 λεπτά, 5-26 για την ακριβία. Κουταράκι εύστοχο και αυτό με ταυλό. Αλλά κούδα, συνδυοδοτικό οργανισμό του. Για στο σπίτι, σπάει την μπάλα έξω, καλή άμυνα και κλείσουν τον Jackson Pound, την άπτω Μίτσα Πέλτο. Πολλές με τα μαζεράκια. Από εδώ και στο υπόλοιπο 5 λεπτό, όποιο φάουλ και να γίνει και από τις πλευρές οδηγεί αντιπάλους στη γραμμή των βολών. Παιδές, αν μπορείς. Σε κορτί. Και δεύτερη rebound ο Φάγκαλος, μπλοκ καθαρά από τον Καρλάφτη. Πανεδιάκης πατάει την πλάγια γραμμή, δεν μετρά τον Καρλάφτη. 39-28. Για να δούμε τι θα δούμε. Το χαντόφ ο Καρλάφτης για δύο από τον Λιάπη μέσα και αυτό. Στην διαφορά ξανά σε διψήφια την ίσια 1-28. Παπαδόπουλος γράφος για δύο μέσα. Οι δύο μάλλον συγκλίνονται και στέλνονται. Καλύτερα. Καγιάς πέρασε, καλά του το αυτό. Έστω από τον 5 πόντι. Την τελευταία περίοδο από εκείνον. 43-30. Για δύο το σύγχρονο μεγάλη καμπύλη, κλάτς και αυτό. Για το πρώτο συζογράφου, time out. Έτσι στο σύγχρονο time out, 43-32, μεγάλη πάσα, καλάφτη, σε κενό τέρμα. Νομίζω δικαιότατο ήταν πάντα αθλητικό. Για εκείνον. Σε πρώτη. Παίζουν ψηλά τα παντεράκια, νομίζω σωστό είναι. Όχι, δεν ορμένει, πρέπει
να αξιοποιηθεί κατά την κατάλληλος και από τους μεν και από τους δε κάνουν ότι πρέπει να κάνουν διαχείριση. Τα παντζαράκια θέλουν την έκπληξη. Αυτή το καρδάφτη τρέχει ο ζωγράφος. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη από τον Καλιακούδα. Τελτά ακριβώς. Καλά το παραζιο κόουτς από τον Πάγκο. Παγιάς έφυγε από την παγίδα, πέρασε, αλλά στόχισε. Ριμπάουντ ο Πάλλας, τρέχουν ξανά οι κίτρινοι. Χαλουτζιάκης, ωραία σταδοτή φάουλ. Και καλάθι, ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Αγιάς. Κομματά.
Χρήστος από τη γωνία, Λάτς το βάζει λίγο πρέπει ο Πάλλα, 47-41. Είναι ζωντανή, η κυτρινή, Καρδάφης περνάει, αλλά αστοχή, 1 και 10, χρόνος υπάρχει. Πανουργιάκης, Ζωράβος το σπίτι, Πάλλας δίστασε, Κακακούδας για 3, όχι, λοιπόν, και Χαγιάς, τελευταίο λεπτό. Χωρίς πάνω να παίξουν και οι δύο ομάδες. Λίκας θέλει να φάει τον χρόνο και καλά να κάνει. Πάει μέχρι μέσα, αστοχή, ριβόντο Πάλλα. Μισό λεπτό, αν βάλω καλά εδώ, η κίτρινη συζητάμε. Πανουργιάκης, καλά και φάουλ. Πολύ μεγάλη προσπάθεια αφήνουν συγχαρητήρια μου στο Παντζεράκι, θα τα παράτησαν σε κανένα σημείο. Τελείων νομίζω ότι διεκδικούν και το ΜΑΤ. Έξω βοήθεια τώρα, rebound Φανουργιάκης, ούτε τώρα το καλάθι, rebound ο Μαμουγκής φάουλ. 47-43. Και έγινε. Πρέπει να φανεί ψύχραιμος εδώ ο Μαμουτζής. Σε πρώτη. Σωσήν 5, Γκάλνταν, από το πλάι, Ζωγράφος για 3, μπάλα κολλάει, 17,4, λίγα στο φάουλ θα πάνε, οι μαύροι. Θα αφήσει τον Γαρλάφτη. Φάουλ και γι' αυτόν 3,1 στο ρολόι. Ο
Ουράνος 90-46 σκορ παιχνιδιού εδώ στην Ζωφριά. Καλό βράδυ σε όλους.